Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 27 Ιανουαρίου, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιστρέφει η μουσική, απελευθερώνεται το ωράριο στην εστίαση, παράταση πιστοποιητικών έως τις 7 Φεβρουαρίου. Πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ζευγάρι χτύπησε και λίστεψε οδηγό ταξί. Του αφαίρεσαν 500 ευρώ με την απειλή μαχαιριού. Πρόταση μομφής, κυρίες και κύριοι, κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στον απόϊχο της πολιτικής θύελλας για τη διαχείριση της κακοκαιρίας και της πανδημίας. Δεν πάει άλλο με την ανάλγητη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, λαμβάνοντας εκτάκτως τον λόγο στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα. Το πρωί ζήτησε και πήρε εκτάκτως τον λόγο και κατέθεσε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Να φύγετε, κύριε της κυβέρνησης. Γιατί δεν μπορείτε πια να αντιμετωπίζετε τη συσσωρευμένη οργή της κοινωνίας με μισές συγγνώμες, με δημοσκοπήσεις της χαράς και με προπαγάνδα της συμφοράς. Να φύγετε, γιατί έχετε κοστίσει και συνεχίζετε να κοστίζετε πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό και όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ζωές, σε δικαιώματα, σε ελευθερίες, σε ανασφάλεια, σε φόβο και ανασφάλεια που γίνει η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη 2,5 χρόνια τώρα. Να φύγετε γιατί δεν αξίζει στους πολίτες, δεν αξίζει στην κοινωνία, δεν αξίζει σε αυτή τη χώρα τόση παρακμή. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν ζήτησα σήμερα εκτάκτως το λόγο. Για να καταθέσω εκ μέρους της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγετε. Γιατί πρέπει να ανασάνει αυτός ο τόπος. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εμείς, σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μας αναλογεί, τόσο στη Βουλή, όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, για να δοθεί δημοκρατική διέξοδος. Και καλούμε όλες τις δυνάμεις, κοινωνικές και πολιτικές, που βρίσκονται στην πλευρά της δημοκρατίας και της προόδου, να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγάλη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας εξήγησε τους λόγους που κατέθεσε την πρόταση μομφής. Όπως είπε, μέχρι σήμερα πολίτες μένουν χωρίς ρεύμα για τη διαχείριση της πανδημίας. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 100 καθημερινά τις τελευταίες ημέρες, αλλά και λόγω της ακρίβειας για την οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν κάνει τίποτα. Για όλα υπάρχει κάποιος άλλος που φταίει εκτός από αυτούς. Και αντιμετωπίζουν τα πάντα με όρους επικοινωνίας, με θεατρικές συγγνώμες όπως χτες, με μόνο στόχο να διαφυλάξουν όχι τους πολίτες, όχι την ασφάλεια και τη ζωή τους, αλλά την εικόνα του Πρωθυπουργού και τα κέρδη των φίλων τους. Ζήτησα σήμερα εκτάκτως το λόγο, επειδή με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την ανάλγητη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και επειδή έχουμε υποχρέωση την απόγνωση και την οργή της πλειοψηφίας να την κάνουμε δύναμη πολιτικής αλλαγής. Και επειδή θεωρώ καθήκον μου να θέσω μπροστά στον ελληνικό λαό και στο κοινοβούλιο την πεποίθησή μου, που πιστεύω ότι είναι πλέον και πεποίθηση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Να φύγει το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Πριν να είναι πολύ αργά για την κοινωνία, για τη χώρα, για τη δημοκρατία, για όλους μας. Η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση μορφής που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε άμεσα από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από τον Γιάννη Οικονόμου.
Αύριο το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, θα ξεκινήσει η τρίμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Την απάντηση στην πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε θα σας τη δώσει αύριο το απόγευμα η Βουλή. Τις επόμενες τρεις ημέρες, μην ανησυχείτε, θα πάρετε από την κυβέρνηση όλες τις απαντήσεις στα ψέματά σας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, που απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Η πρόταση μορφής κατατέθηκε πριν τη συζήτηση του αναπτυξιακού νόμου και έτσι όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες διακόπηκαν άμεσα προκειμένου να αποφασίσει ολομέλεια επί της πρότασης. Η συζήτηση θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής. Ο κ. Τσίπρας, βλέποντας την πολιτική του απήχηση να φθήνει και το πολιτικό μέλλον του χώρου του να είναι αμφίβολο, επιχειρεί μια κίνηση εντυπωσιασμού απολύτως προβλέψιμη πάντως, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο Διονύσης Σταμενίτης μαζί μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Μπέλα. Κύριε Σταμενίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευνηδίασε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Θα πρέπει να απολογήσετε για τρεις μέρες τώρα. Δεν νομίζω ότι θα απολογούμαστε. Θα παρουσιάζουμε το τι είχε κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο όχι αναμενόμενο, αλλά επειδή ο κύριος Τσίπρας πιέζεται πολιτικά, βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει να έχει την απήχησή της στις επιλογές της από τους πολίτες. Και επίσης βλέπει τον Κινάλ και τον κύριο Ανδρουλάκη να δυναμώνουν. Παρατηρείται μια στασιμότητα και των πολιτικών θέσεων, έτσι, της απήχησης των πολιτικών θέσεων του κυρία Τσίπρα, αλλά και δημοσκοπικά. Και έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή την κίνηση έτσι, εντυπωσιασμού, όπου θα καταδειχθεί πραγματικά στους Έλληνες πολίτες το τι έχουν γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Είτε μιλάμε για το μεταναστευτικό, όπου η κυβέρνηση το αντιμετώπισε, ενώ ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρωθυπουργός, είχαν πάρει το ρόλο του τροχονόμου, παρακαλώ περάστε δεξιά-αριστερά, είτε στις προκλήσεις της Τουρκίας, όπου και στερεωτικά τα αντιμετωπίσαμε και μάλιστα είχαμε τις δύο εξαιρετικές συμφωνίες με τη Γαλλία και την Αμερική, όπου δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας δεν τις ψήφισε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς πιστεύετε για ποιο ότι λόγο η ατζέντα, η βεντάλια των θεμάτων θα ανοίξει τόσο πολύ? Γιατί εμένα η δική μου αίσθηση είναι ότι θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη διαχείριση στο τελευταίο καιρικό και στη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας. Δεν νομίζω να ξεφύγει περισσότερο. Εμένα με ρωτάει ο κύριος Τσίπρας και θα τοποθετηθώ το τριήμερο και θα ψηφίσω γι' αυτό αν θα στηρίξω την πρόταση μορφής ή θα υποστηρίξω την κυβέρνηση. Και θα πω ότι στηρίζω την κυβέρνηση όπου 2,5 χρόνια έκαναν πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ. Και είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Είναι μετρήσιμα στην οικονομία. Βλέπουμε το τι έχει συμβεί με την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Βλέπουμε ακόμα και στον πληθωρισμό που πράγματι υπάρχει μια ακρίβεια, αλλά η χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο έκτισε γύρω στο 5%, ενώ στην Αμερική συζητάμε για 7% και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Συζητάμε για την κρίση στην ενέργεια που πράγματι υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Αλλά πρώτη η κυβέρνηση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε στην κάλυψη του 50% της αύξησης, της ρήτσης αναπροσαρμογής δηλαδή, από 1η-1η του 2022. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη βλέπω στον νομό μου την Μπέλα. Επιτέλους ένα μεγάλο έργο που είναι η σύνδεση Θεσσαλονίκης, Χαλκιδόνας, Γιαννησά, Θεσσαλονίκης, μέσα στο 2022 να δημοπρατηθεί. Ναι. Όταν 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα απολύτως. Το ίδιο συμβαίνει με το φράγμα του Αλμοπίου, που και αυτό μπήκε σε μια γραμμή και θα είναι από τα έργα του Υπουργείου Εγκαιρικής Ανάπτυξης που θα δημοπρατηθούν με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Κύριε Σταμενίτη, καταλαβαίνετε κύριε Σταμενίτη, η επικαιρότητα είναι κακοκαιρία, ακρίβεια, πανδημία. Το καταλαβαίνετε, ακριβώς, φαντάζομαι. Το βλέπω στην πανδημία, όπου τα νοσοκομεία της Πέλλας και γενικότερα της Ελλάδος ενισχύθηκαν με 12.500 γιατρούς και νοσηλευτές επικουρικούς και μόνιμους. Ναι. Διπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ. Έτσι, έχουμε τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμού στην Ευρώπη και αυτό το έχουν βιώσει οι πολίτες, ότι εμείς ζούμε, έχουμε ένα προγραμματισμό, μια φοβερή εξυπηρέτηση από τους νοσηλευτές και από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Όπως και είδαμε και πράγματι και στα χερικά φαινόμενα, όπου υπήρχαν οπωσδήποτε αστοχίες
και του της Αττικής Οδού, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, ναι. Αλλά πρώτη φορά θα μπουν ποινές, θα ψάξουμε να βρούμε ποιες ήταν οι αιτίες και μάλιστα θα αποζημιωθούν οι πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν από την Αττική Οδό και από την Τρενοσέ. Πάντως, ξέρετε, καταλαβαίνετε, κύριε Σταμενίτη, καταλαβαίνετε ότι... Να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται κάθε φορά που έχουμε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο μετά να κλαίμε, είτε αυτό είναι πυρκαγιά, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι χιονόπτωση. Δεν γίνεται κάθε φορά μετά να βγαίνει η πολιτική ηγεσία να λέει μια συγγνώμη και θα αναζητήσουμε ευθύνες, θα δούμε τι έφτεξε. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια στο κατόπιν εορτής. Όχι, δεν είμαστε στο κατόπιν εορτής. Πρέπει να δίνει συγγνώμη. Όχι στο κατόπιν εορτής, να παίρνει τα μέτρα. Εμείς έχουμε φτιάξει μια πολιτική προστασία όπου από ένα γραφείο κάπου στην Αθήνα έχει δημιουργηθεί ένα υπουργείο όπου αντιμετωπίζει αρκετά πράγματα. Προφανώς θέλει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Θέλει έναν ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό. Αλλά είμαστε εδώ όλα αυτά να αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε κάτι, πρώτη φορά η Αττική Οδός, δεν είναι πρώτη φορά που έκλεισε, ούτε που δημιουργήθηκαν προβλήματα, αλλά πρώτη φορά θα αποζημιώσει τους χρήστες. Καλά, μην μου πείτε ότι έχουν εγκλωβιστεί και άλλη φορά 5.000 άνθρωποι στην Αττική Οδό για 24 ώρες. Έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί χιλιάδες αυτοκίνητα στη Νέα Οδό το 2018. Όταν με χιόνι 5 μέτρων, 5 εκατοστών, έκλεισε η Νέα Οδός, αν θυμάσαι, το ύψος της Ηλίκης, ναι, για 8-9 ώρες. Και αναγκάστηκαν να παρέμβει πάλι η πολιτεία για να ανοίξει. Εσείς τους ελέγχετε, κύριε Σταμενίτη, τους ελέγχετε. Γιατί άκουγα για... Μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί άκουγα για αλλεπάλληλες συσκέψεις και δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις συσκέψεις. Εσείς ξέρατε αν η Αττική Οδός είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο ή σας διαβεβαιώνουν μόνο και εσείς λέτε αφού μας διαβεβαιώνετε εντάξει, καλό βράδυ. Δεν γίνεται. Αν μπορούν. Ακριβώς. Έχουν διαβεβαιώσει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν και γι' αυτό με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε πριν από 6 μήνες μπήκαν και οι ρήτρες και οι ποινές σε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκριθούν που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες συμβάσεις. Μα και αυτό είναι μετά, κύριε Σταμενίτη. Το θέμα είναι πήγε κάποιος να δει αυτά τα οποία υπόσχονται στους χρήστες και σε εσάς ως ιδιώτες, αν υπάρχουν. Δηλαδή, αν σας είπαν ότι εγώ έχω 100 μηχανήματα. Πήγε κανείς να τα δει ή μείνατε στο ότι σας διαβεβαίωσαν ότι τα έχουν. Μα το προφανώς υπήρχαν τα μηχανήματα και υπήρχαν και είχαν δοθεί και είχαν ελεγχθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν τα διαχειρίστηκαν σωστά. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπόρεσαν να ανοίξουν την Αττική Οδό όταν ένα μεγάλος αριθμός φορτηγών δίπλωσε και έκλεισε τους δρόμους. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα. Και με τον τρόπο που έχει οργανωθεί η πολιτική προστασία και με την απόφασή μας όλα αυτά να τα ελέγχουμε και να τα βελτιώνουμε, ναι, θα έχουμε καλύτερη εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω. Σας θυμίζω και να σας πω το εξής, ότι όταν είχε η Μύδια που είχαμε μεγάλα προβλήματα ηλεκτροδότησης, είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα με πολύ περισσότερα νοικοκυριά για πολύ μεγαλύτερες μέρες, ναι, από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Εντάξει, σήμερα τώρα, κύριε Σταμενίτη, έμειναν τα νοικοκυριά για 6 μέρες χωρίς ρεύμα με την Μύδια, τώρα έμειναν για 4 και αυτό είναι επιτυχία. Όχι, δεν πρέπει να μπαίνει κανένα νοικοκυριό χωρίς ρεύμα. Ακριβώς. Και αυτό είναι το απόλυτο που ζητάμε. Είναι δυνατόν να λένε τα συναρμόδια υπουργεία και ο ΔΔΕ, ξέρετε, υπάρχουν κλαδιά που περνάνε πάνω από καλώδια. Το ξέρουμε. Παρακάτω. Υπάρχουν κλαδιά που περνάνε πάνω από καλώδια. Γι' αυτό και έγινε ένα μεγάλο πρόγραμμα ώστε όλα αυτά να μην υπάρξουν. Περιορίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και από τις 200.000 νοικοκυριά που μείναν τη Δευτέρα χωρίς ρεύμα, το πρωί είχαμε μόνο 1.000. Προφανώς είναι απαράδεκτο το γεγονός αυτό και θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό. Γι' αυτό και ο ΔΔΕ έχει αποφασίσει και προχωράει ένα μεγάλο πρόγραμμα υπογειοποίησης, αλλά δεν μπορούν σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Είμαστε εδώ, έχουμε αποφασίσει να βλέπουμε τα λάθη μας, τα αναγνωρίζουμε και προχωρούμε βήμα-βήμα να διορθώσουμε κάτι που δεν υπήρχε πριν το 19. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν έγιναν άλλες καταστροφές στη χώρα, καθόταν και αναρωτιόταν και έλεγε «Μα δεν έχω δει κάποιο σοβαρό λάθος».
σιγά μην σας δώσουμε 2.000 ευρώ, θα τα σπαταλήσετε. Αυτό δείχνει την ποιότητα και τη διαφορετικότητα των κυβερνήσεων. Εμείς αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Βλέπουμε τι γίνεται και βήμα-βήμα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του κρατικού μηχανισμού. Πάντως, για το, διχίλιαρο, ακούσατε τι σας είπαν, ότι φροντίσατε να στήσετε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό από μόνοι σας. Που αποδέχτηκε η Αττική Οδός από ό,τι διάβασα τις εφημερίδες και θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες στην τακτοποίηση αυτή. Και προφανώς θα ζητηθούν και άλλες ευθύνες από την κυβέρνηση που ελέγχει την Αττική Οδό για τη συμπεριφορά της και για το πόσο μπόρεσε να προχωρήσει αυτό. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα θέλω, παρακαλώ. Ναι, πείτε μου, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Θα θυμίζω ότι όταν έκλεισε η Εθνική Οδός, η νέα οδός, αυτό ο ίδιας λογικής σύμβαση είναι και εκεί. Ναι. Δεν είχαμε κάποιο πέναλτι ή κάποιον έλεγχο ή κάποιο πρόστιμο για αυτό που έχει συμβεί εκεί. Μάλιστα. Πείτε μου δύο πράγματα. Καταρχάς, αν ήταν λάθος αυτή η διαρροή, δεν ξέρω ποιος τη σκέφτηκε, ότι ζητούσε η τροχέα στην Αττική Οδό να κλείσει ο δρόμος από τις 10 η ώρα και η Αττική Οδός δεν το δεχόταν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κουμάντο στην διαχείριση της κυκλοφορίας κάνουν οι παραχωρησιούχοι. Φαντάζομαι η τροχέα εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητες. Προφανώς δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί και τι έχει υπάρξει. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω και το ξέρουμε όλοι μας, ότι η πρόβλεψη της Παρασκευής μιλούσε για την έλευση του χιονιά μετά το μεσημέρι. Ναι. Πράγμα που άλλαξε Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί, και είδαμε το χιονιά να έχει μπει στην Αθήνα για τα καλά περίπου σε 9 η ώρα το πρωί. Προφανώς θα έπρεπε πιο γρήγορα να προχωρήσουν κάποιες έτσι ενέργειες και θα έπρεπε να διαχειριστούν καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει λάθος και πώς θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς πήρε και ο Πρωθυπουργός τη μεγάλη απόφαση να γίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Αντιμετώπισης όλων αυτών των πραγμάτων, για να μπορεί να υπάρχει ένα Υπουργείο, για να μπορεί να συντονίσει. Πάντως θα μπορούσατε να κηρύξετε αργία τη Δευτέρα. Με τις προβλέψεις Παρασκευής, με την έλευση του χιονιά μετά το μεσημέρι, αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Όταν διαπιστώθηκε ότι ο χιονιάς ήδη είχε ξεκινήσει πιο νωρίς, ήδη οι άνθρωποι στην Αθήνα είχαν πάει στις δουλειές τους. Γι' αυτό και δόθηκε εντολή να κλείσει το δημόσιο και κλείσαν και πολλές επιχειρήσεις πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό τους ωράριο. Και έφυγαν όλοι μαζί να γυρίσουν στο σπίτι τους και μην ξεχνάτε και ότι. Και μην ξεχνάτε ότι και στην Αθήνα δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν οι κάτοικοι της Αθήνας το χιονιά, ούτε είναι εξοικειωμένοι να έχουν χιονολάστικα ή να μπορούν και να βάζουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους. Μα γι' αυτό είναι τα υπουργεία, κύριε Σταμενίδη, γιατί αλλιώς άμα ήταν η Αθήνα όπως είναι τα Γιάννητσά, όπως είναι η Έδεσα, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα και δεν θα χρειαζόταν και τα ανάλογα υπουργεία. Όπως επίσης πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ο Δήμος παραδείγματος χάρη Αθηναίων ή ο Δήμος Χαλανδρίου δεν έχουν την ίδια υποδομή ούτε την ίδια γνώση της αντιμετώπισης των πραγμάτων με το Δήμο Πέλλας ή το Δήμο Έδεσας. Δεν έχουν και τους ανθρώπους ή και τα μηχανήματα τα ίδια για κάτι που συμβαίνει. Το παρατηρήσαμε κάθε χρόνο. Αλλά παλιά δεν είχαμε. Από το 2008 είχαμε χιονόπτωση, μετά το 2012-2018 και τώρα τα δύο τελευταία χρόνια το φαινόμενο έχει γίνει πιο τακτικό. Δεν είναι σαν τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία, όπου έχουμε χιονοπτώσει 3-4 φορές το χρόνο, για να μπορούν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες να αντιμετωπίζουν τα πράγματα όπως πρέπει. Κύριε Σταμανίδη, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την προσεχή Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Νωρίτερα είχε συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών, η οποία άναψε το πράσινο φως για τη μερική άρση των μέτρων. Ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε πως δίνεται παράταση στην ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού έως τις 7 Φεβρουαρίου. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας αναφορικώς με τα κρούσματα και τη μείωση η οποία παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας η οποία παραμένει αλλά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων και τα νέα δεδομένα που έχουμε για τη μετάλλαξη όμικρον όπου ο χρόνος νοσηλείας στη σκηνοσυρότητά της είναι μικρότερη από το χρόνο νοσηλείας και την νοσηρότητα που είχαμε κατά τη μετάλλαξη Δέλτα, με εισήγηση
της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίσαμε την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, επανέρχεται η μουσική και απελευθερώνεται το ωράριο. Παραμένει όμως ωστόσο η καθήμενη διασκέδαση. Αναφορικώς με τους αθλητικούς χώρους και τα γήπεδα, το μέτρο θα παραμείνει ως έχει, θα επανεξεταστεί όμως την επόμενη εβδομάδα η αύξηση της χωρητικότητας στα γήπεδα και στις άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, λόγω του ότι στην κακοκαιρία δεν μπόρεσαν πολλοί συμπολίτες μας που είχαν προγραμματίσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό να εμβολιαστούν, δίνεται παράταση ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από 31 Ιανουαρίου έως και 7 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλλιώς θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης μαζί μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόσχη, καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από την χιονισμένη, ορεινή και σαριανή. Λοιπόν, ας μιλήσουμε. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, κύριε Μόσχη. Λοιπόν, επειδή η ιδιότητά μας είναι κοινή, ας μιλήσουμε και λίγο δημοσιογραφικά μεταξύ μας, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευθέως σας ρωτάω, τι θέλατε τώρα την πρόταση Μομφής. 157 συν έναν έχει ο Μητσοτάκης. Το πολύ πολύ να σας... Περιμένετε λίγο. Το πολύ πολύ να συσπυρώσετε την κοινοβουλευτική του ομάδα ακόμη περισσότερο. Θα περάσετε τρεις μέρες εσείς να λέτε για την Εύβοια και την Αττική Οδό και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να σας λέει για τη Μάνδρα και το Μάτι. Κύριε Μόσχη, η Βουλή και οι βουλευτές είναι για να αποτυπώνουν αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι βυζαντινές μηχανογραφίες, τα παρασκήνια και τα αλληλοκαρφώματα και οι πισόπλατες μαχαιριές κλπ. Υπάρχει μια ουσία στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στην εθνική αντιπροσωπεία. Δηλαδή η εντολή των πολιτών, αυτό που συμβαίνει, τον αχό της πολιτείας, της κοινωνίας, να τον μετατρέπουν τα κόμματα σε πολιτικό διατάφτα και πολιτικό πρόταγμα. Αυτό έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό που ακούγεται το υπόλοιπο δικό σας, ναι, που ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη, καθάπασαν την επικράτεια, έπρεπε να το κάνει πολιτικό πρόταγμα και αυτή τη στιγμή... Καθάπασαν την επικράτεια, κύριε Τριανταφυλλίδη, από μερικούς και δεν τιμάει τον πολιτικό πολιτισμό το συγκεκριμένο. Τώρα το αν κάποιοι στα Twitter ή όπου αλλού πετάνε μερικά τσιτάτα, δεν λέει κάτι αυτό. Μπορεί να συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, αλλά η λαϊκή οργή και η λαϊκή αγανάκτηση, οι 23.000 νεκροί, από τους οποίους οι 8.000 μπορούσαν να ζούσαν εάν και εφόσον αυτή η κυβέρνηση που δεν πιστεύει στο ΕΣΥ είχε φροντίσει. Είχε, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη μας μπορέσει να ανοίξει τα δύο κλειστά νοσοκομεία, το Λιμωδόν και το παλιό 424, έτσι ώστε οι πολίτες που έχουν κάποια συμπτώματα και ρωτούσαν και εσάς και εμένα πού να πάμε, Σάκη, πού να πάμε, Αλέξανδρε, να υπήρχε ένα call COVID center για να μην διανέμεται και να μην διασπείρεται ο κορονοϊός σε όλα τα επίγοντα όλων των νοσοκομείων. Ναι. Και είχαν την βούληση να ενισχύσουν με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι όπως προσλαμβάνουν και αστυνομικούς. 8.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν. 4.011 είναι η απώλεια στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από αυτούς η μελέτη Λίτρα Τσιόδρα λέει ότι οι 1.400 θα μπορούσαν να ζουν. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι λογαριασμοί ηλεκτρικού, αερίου, σούπερ μάρκετ, φτάνει μέχρι εδώ ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βέβαια, η απόλυτη ανεπάρκεια και αχρηστία των αρίστων σε σχέση με τη διαχείριση όλων των ακραίων καιρικών φαινομένων. Mm-hmm. Να πούμε για πυρκαγιές, όταν έλεγε ο Χρυσοχοΐδης και ο έτερος υπουργός του πριν από τις πυρκαγιές, είμαστε καθόλου πανέτοιμοι. 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμματα. Τώρα πάλι ο κύριος Ιωαννίδης... Τώρα είδατε κύριε Τριανταφυλλίδη, στα λόγια μου έρχεστε. Θα βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία και θα σας λένε και εσείς κάψατε 102 στο Μάτι και πνίξατε 50 στη Μάνδρα. Δηλαδή
αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα γίνεται συνέχεια. Προηγουμένως ο κύριος Σταμενίτης, μόλις του είπα για την Αττική Οδό, μου λέει: δεν θυμάστε τι έγινε το 2018 στη Νέα Οδό. Και δεν πλήρωσε και κανείς 2 χιλιάρικα. Αυτά αξιολογήθηκαν. Μα τι μου λέτε, τα 2 χιλιάρικα είναι, κύριε Μόσχη. Η Αττική Οδός έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία λέει ευθύνεται ο Στυλιανίδης και η Τροχέα. Ο κύριος Στυλιανίδης είχε βγάλει... Υπάρχει ένα συνολικό αλαλούμ. Είναι η χειρότερη δεν κυβέρνηση... Δεν διαφωνώ. Βατερλό ήταν αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Βατερλό, όπου ο Πρωθυπουργός ξέρει μόνο να λέει συγγνώμη. Σαν την Μουσαντένια, κύβδηλη, ψεύτικη συγγνώμη που ζήτησε μετά τον πρώτο μαύρο Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Και τον επόμενο Νοέμβριο του 2021, έγιναν πριν τα από μερικούς μήνες, ξανά έκανε ακριβώς τα ίδια λάθη. Να χρησιμοποιήσω μερικές κακές γλώσσες ακόμη για χάρη της συζήτησης. Μου λένε πάρα πολύ, έχει αρχίσει να πιέζεται τόσο πολύ ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη, που είναι λογικό να προσπαθήσει να ρεφάρει. 3 μέρες στη Βουλή θα παίζει μόνος του, ο Ανδρουλάκης είναι εξοκοινοβουλευτικός, μια χαρά. Πριν σας πω γι' αυτό, θέλω να συμπληρώσω το εξής, ειλικρινά, γιατί μου ζητήσατε να μιλήσω και ως συνάδελφος. Ελεύθερα. Ως δημοσιογράφος εν αναστολή. Λόγω των βουλευτικών καθηκόντων. Πρέπει να σας πω ότι συζητώντας μετά την πρόταση του Προέδρου, που έγινε όπως έγινε, αποδεχθεί με αίσθημα πραγματικά ενθουσιασμού από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, συζητώντας με συναδέλφους μου για το μάλλον, αν ισχύει, γι' αυτό. Για το αν ισχύει αυτό που είπε ο Πρόεδρος εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Πρέπει να σας πω ότι ήταν σχεδόν σύμφωνη η γνώμη των ανθρώπων με τους οποίους συνομίλησα. Με τίποτα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να συγκριθεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Δεν είναι, η διαφθορά, η σύψη, η ανεπάρκεια, μόνο μίζες, ρεμούλες, business. Τι να πούμε για τη Θεσσαλονίκη, για το μετρό που είμαστε στο παραμύθιασμα εδώ και 30 μήνες και δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα μέτρο. Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε. Τώρα έχετε και καλές σχέσεις ούτως ή άλλως με την περίοδο Καραμαλή. Συνήθως την αφήνατε στο απειρόβλητο. Όχι, απλά... Κάνουμε μία, για να μην λέτε ότι κάνουμε το κομματικό μας καθήκον, έχουμε την ειλικρίνεια, συγκρίνοντας και αποτιμώντας την πορεία από τη μεταπολίτευση και μετά, να πούμε ότι είναι η χειρότερη και πλέον ανίκανη κυβέρνηση η οποία πρέπει να φύγει. Η κυβέρνηση των πολιτικών απατεώνων Πείτε μου για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί αυτό που λέτε δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλά, αφήστε τις δημοσκοπήσεις, κύριε. Τι να αφήσω, κύριε Τριανταφυλλίδη, συγγνώμη. Με στελέχη δικά σας που μιλάω. Πώς τη λέγαν την εταιρεία αυτή που είδαμε χθες το βράδυ, κύριε Μόσχη? Δεν την ξέρω, εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Άμπακο, που λέει και ο λαός μας έφαγαν τον άμπακο. Κάτι τέτοιο. Εγώ πρώτη φορά την ακούω αυτή την εταιρεία. Τέλος πάντων, να πάμε, αφού είναι έτσι, και από τον Ιούλιο του 19 μέχρι και σήμερα που μιλάμε 30 μήνες, κάθε Παρασκευή έχουμε 2 δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο ανέμελος είναι 20 μονάδες μπροστά, πεδίο δόξη λαμπρών, να κάνει εκλογές αύριο για να αποτυπωθεί αυτός ο αέρας νίκης. Πέστε μου κάτι. Σήμερα, και θέλω να το πω πριν πω τον κύριο Ανδρουλάκη, τι ημερομηνία έχουμε σήμερα? 27. Θυμάστε τη δήλωση της κυρίας Γκάγκα στις 7 Ιανουαρίου ότι σε 2-3 εβδομάδες τελειώνουμε με τον κορονοϊό, σαν τα τελευταία μίλια του κύριου Μητσοτάκη? Τι θυμάστε? Δεν τη θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων... Τι σημασία έχει, κατά καιρούς ακούμε για 2 κρίσιμες εβδομάδες. Είναι 3-7-21 και 7-28. Αύριο τελειώνει η πανδημία. Κοιτάξτε, δηλαδή, το σλόγγαν «οι 2 κρίσιμες εβδομάδες είναι οι επόμενες», το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ και 2 χρόνια. Όχι. Σας μιλάω μόταμο, γκάγκα. Ναι. Όσοι μας παρακολουθούν, τους παρακαλώ να πάνε στο «Η Εφημερίδα» και να διαβάσουν τον τίτλο. Θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω πολύ γρήγορα. Ναι. Παύλα, υπομονή 2-3 εβδομάδες.
Μάλιστα. Βλέπετε ότι αύριο με 110 νεκρούς και 20.000 κρούσματα θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Όχι, ούτε με 633 στην εντατική θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Ναι, και αυτό το επανέλαβε στις 16 του μήνα ο ανέμελος, ο κύριος Μητσοτάκης, στον κύριο Χατζηνικολάου. Για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν μου είπατε. Γιατί το Πασόκ... Και τελειώνουμε τον γιατί κύριο, το κύριο Ανδρουλάκης. Περιμένετε κύριο... λίγο. Γιατί το Πασόκ είναι στο 17-18% και δεν είναι μόνο ότι σας πιέζει το Πασόκ. Σας πιέζει και το εσωτερικό. Μετά από τις δύο προτάσεις Τσίπρα υπάρχουν και εσωτερικά θέματα. Το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Με τις προτάσεις Τσίπρα για εκλογή Προέδρου και οργάνων από τη βάση υπήρξαν ζητήματα στο εσωτερικό. Μου δεν τα βλέπετε. Είναι η χαρά, δεν το λέω για σας. Είναι η χαρά το να φεύγουν από τα... Αλλά τα προβλήματα, ξέρετε, είναι εδώ. Και δυστυχώς τα βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Όσον αφορά την ανακοίνωση του Κινάλ και του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι καλοδεχούμενη η υπερψήφιση της πρότασης Μομφής. Απλά περιμένουμε ο κύριος Ανδρουλάκης να εξηγήσει στους πολίτες, αφού καταψηφίζει την αποτυχημένη κυβέρνηση της δεξιάς, γιατί δεν θέλει εκλογές. Δηλαδή, εάν μεθαύριο, για να ξέρουν και οι πολίτες που μας ακούν, η πρόβλεψη, η συνταγματική, είναι ότι κάθε 6 μήνες έχει τη δυνατότητα να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας. Ναι. Μπράβο. Ναι. Εμείς, αφού καταθέσαμε σήμερα, μπορούμε ξανά αυτό το εργαλείο πηγές συνοπισμούς μετά από 6 μήνες. Mm. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, αφού καταψηφίζεις, γιατί δεν θέλεις εκλογές? Εντάξει, από το Πασόκ πάντως εμένα μου λένε από το Πασόκ, κύριε Τριανταφυλλίδη, εμένα από το όμως, θα σας ακούσω, από το Πασόκ, από το Πασόκ μου λένε δεν έχουμε καμία αντίρρηση άμα θέλει ο Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές. Εδώ είμαστε, τον περιμένουμε. Αυτό μου λένε. Τις εκλογές τις διεκδικούμε και τις παλεύουμε και στην κοινωνία και εντός και εκτός Βουλής. Mm-hmm. Γι' αυτό ζήτησε στην καταψήφιση του προϋπολογισμού ο Αλέξης ο Τσίπρας από τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες πολίτες να εντείνουν τους κοινωνικούς τους αγώνες και να καταστήσουν τη λαϊκή ετιμιγορία μονόδρομο για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί διαφορετικά χαΐρη άσπρη μέρα από αυτή την κυβέρνηση εκτός από τα χιόνια δεν πρόκειται να δούμε. Είναι σαφές. Η επόμενη μέρα είναι χιλιάδες επιπλέον νεκροί από την πανδημία, 2 και 3 φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι λογαριασμοί αερίου, ηλεκτρικού κλπ. Και απόλυτη ανεπάρκεια στη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ζωηρές συζητήσεις. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα της πανδημίας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού του τελευταίου 24ωρου είναι 19.712 σε σύνολο 235.938 τεστ ανίχνευσης. 6.816 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 1.916 στη Θεσσαλονίκη, 189 στην Ημαθία, 78 στο Κιλκής, 144 στην Πέλα, 223 στην Πιερία, 158 στις Σέρες και 255 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 633. Οι 504 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη και το 83,6% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας ήταν 415. Οι νέες απώλειες για άλλη μία φορά πάρα πολλές, 112, και από την έναρξη της πανδημίας συνολικά 23.083. Το 95% εξ αυτών είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Για την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας μίλησε η Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, Γλυκερία Βλαχογιάννη, η οποία τόνισε πως είναι λάθος η αντίληψη κάποιων ότι αν νοσήσουν ήπια από κορονοϊό, αποφεύγουν στο εξής τον κίνδυνο. Και αυτό γιατί μπορεί να νοσήσουν 2 ή και 3 φορές, συμπληρώνοντας ότι δεν ισχύει πως καλύτερη είναι η φυσική ανοσία από την νόσηση. Η κυρία Βλαχογιάννη επισήμανε ότι οι ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να είναι γεμάτες, ενώ κάποια περιστατικά διασωληνωμένων οφείλονται και στη νέα παραλλαγή όμικρον.
Όποιοι πιστεύουν ότι αν νοσήσουν και μάλιστα ήπια τη γλιτώσανε και δεν θα ξανακολλήσουν, είναι μία λάθος αντίληψη. Θα ξανακολλήσουν. Έχουν κολλήσει πολύ και δύο και τρεις φορές. Με αυτά τα λόγια δίνει απαντήσεις η Διευθύντρια ΜΕΘ του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, Γλυκερία Βλαχογιάννη, σε αρκετούς που κάνουν λόγο περί κρυολογήματος για την τωρινή φάση της πανδημίας. Όπως διευκρινίζει, η ανοσία της Αγέλης ή ότι θα κάνουμε καλύτερη φυσική ανοσία με την νόσηση δεν ισχύει επουδενή. Οι περισσότεροι από αυτούς νοσούν και δεύτερη και τρίτη φορά και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η καταδικαστική. Δεν μπορούν να κτίσουν ανοσία. Αυτό που είχε επικρατήσει ότι αν νοσήσουν όλοι θα αποκτήσει ανοσία η Αγέλη, δεν ισχύουν, τα είδαμε. Ο κορονοϊός δεν είναι ένας συνηθισμένος ιός. Δεν μπορούμε να το αντιθασέψουμε. Καθημερινά η χώρα μας πληρώνει βαρύ τίμημα όσον αφορά τις απώλειες ανθρώπων που χάνουν τη μάχη χτυπημένοι από τις επιπλοκές του φωνικού ιού. Όπως αναφέρει η κυρία Βλαχογιάννη, οι μονάδες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη γεμάτες και θα είναι οι τελευταίες που θα αποσυμφορηθούν. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε γεμάτοι και θα παραμείνουμε γεμάτοι, διότι υπήρξε μια μεγάλη, όπως ξέρετε, έκρηξη μετά τις γιορτές. Υπήρξαν πάρα πολλές εισαγωγές. Από αυτές τις εισαγωγές ένα ποσοστό πάντα χρειάζεται να υποστηριχθεί, δηλαδή θα μπει σε μηχανικό αερισμό. Άρα οι μονάδες θα είναι τελευταίες αυτές που θα αποσυμφορηθούν, έστω και αν υποθέσουμε ότι το κύμα έχει αρχίσει να σβήνει. Το δυσάρεστο, σύμφωνα με την κυρία Βλαχογιάννη, είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύονται στις ΜΕΘ του Γεννηματάς και του ΑΧΕΠΑ ασθενείς με τη νέα παραλλαγή όμικρον. Κάτι που δημιουργεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρότινος μόνο η μετάλλαξη Δέλτα ήταν εκείνη που έφερνε βαριά περιστατικά νόσησης. Το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχουν και διασωληνωμένοι με όμικρον, πράγμα που μας βάζει σε μια ανησυχία, διότι η υπερμεταδοτικότητα της όμικρον καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει μια μεγάλη συσσόρευση ασθενών που είναι φορείς. Κάποιοι θα νοσήσουν και δυστυχώς φαίνεται ότι και κάποιοι θα φτάσουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, θα φτάσουν δηλαδή να διασωληνωθούν. Η Διευθύντρια ΜΕΘ του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος αποτυπώνει περίτρανα τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι εντατικολόγοι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Όπως λέει με θλίψη, άπαντες παλεύουν όχι τόσο με τη σωματική κούραση, η οποία λόγω των ατελείωτων ωρών δουλειάς τους έχει εξουθενώσει, αλλά κυρίως με την ψυχική. Βλέπετε, οι απώλειες διασωληνωμένων ασθενών καταρακώνουν το προσωπικό. Το προσωπικό μου έχει κουραστεί πιο πολύ ψυχικά από ό,τι σωματικά, πιστέψτε με. Δηλαδή, παρότι κάνουν ατελείωτες βάρδιες, χάνουν ρεπό, δεν μπορούν να ξεκουραστούν, ψυχικά είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορείς με τίποτε να βελτιώσεις αυτό το κομμάτι και φοβάμαι ότι θα χάσουμε δηλαδή την ενέργεια και την δύναμη όλων αυτών των ανθρώπων που επί δύο χρόνια είναι μέσα στις μονάδες COVID. Παράλληλα, η κυρία Βλαχογιάννη απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους, λέγοντας πως το εμβόλιο είναι το όπλο μας στη μάχη με τον ύπουλο εχθρό, τον κορονοϊό. Τα εμβόλια μας βοηθούν, όχι 100%, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και μας καλύπτουν, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη βαριά νόσηση ή να σταματήσουμε την εξάπλωση. Και γι' αυτό δεν πιστεύω πια ότι μετά από δύο χρόνια υπάρχει κανείς που ακόμα αμφισβητεί το πλεονέκτημα που έχουμε με τον εμβολιασμό και ακόμα υφίστανται αρνητές. Αυτό είναι κάτι που με λυπεί πραγματικά. Φυσικά η κυρία Βλαχογιάννη, προσπαθώντας να δώσει κουράγιο και ελπίδα, τονίζει πως δεν θα αργήσει η μέρα που σταδιακά θα επανέλθουμε σε γνώριμους ρυθμούς στην κανονικότητα, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί, ενώ συμπληρώνει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να προχωρήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων. Θα βρούμε ξανά τις ζωές μας και σιγά σιγά θα μπούμε σε κανονικότητα. Μακάρι να είναι αυτό σύντομο, ναι. Όσο γίνεται πιο σύντομα. Άρα πρέπει να αρχίσει και σταδιακά η άρση των περιοριστικών μέτρων. Για μένα κάποια μέτρα θα μπορούσαν σταδιακά να αρθούν. Σαφώς όμως υπάρχουν κάποια δύσκολα σημεία τα οποία θα πρέπει να υπάρξει προσοχή στο πώς σταδιακά θα τα ξαναβρούμε. Όπως δηλώνει με νόημα, οι αντοχές τόσο των υγειονομικών όσο και του κόσμου έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό από τη μονοτονία του κορονοϊού που κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας, με την ευχή ότι σύντομο ο εφιάλτης της πανδημίας θα αποτελέσει παρελθόν. Ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση των αντιοικών χαπιών κατά της COVID-19 σε πολίτες υψηλού κινδύνου άνω των 18 ετών. Το ανακοίνωσε το απόγευμα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ανέφερε ότι δεν θα χορηγούνται τα συγκεκριμένα σκευάσματα σε εγγύους. Όπως είπε, θα γίνεται παράδοση κατοίκων
κάτι που είναι σημαντικό για τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών. Ο θεράπων ιατρός θα υποβάλει αίτηση και η Επιτροπή για τη χορήγηση του φαρμάκου θα απαντάει εντός 24 ώρου. Θα αποστέλλεται SMS και στον γιατρό και στον ασθενή και ο ΕΟΠΗ θα επικοινωνεί με τον ασθενή, ο οποίος θα δίνει σε ειδική πλατφόρμα τη συγκατάθεσή του για το φάρμακο και εν συνεχεία θα γίνεται η επιβεβαίωση και θα παραλαμβάνει το σκεύασμα στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει. 35 νέες εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν στην τελευταία εφημερία του Ιπποκρατίου που τελείωσε σήμερα το πρωί. Η κατάσταση παρουσιάζει σταθεροποίηση από εφημερία σε εφημερία. Από την άλλη, όμως, αμετάβλητη παραμένει η εικόνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, καθώς και οι 26 κλίνες είναι κατηλημμένες από διασωληνωμένους ασθενείς, ενώ το μισό νοσοκομείο ασχολείται αποκλειστικά με περιστατικά COVID. Αστοχίες υπήρξαν στο θέμα της επίταξης γιατρών, αφού στο Ιπποκράτειο κλήθηκαν ιδιώτες γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι οποίοι χρειάζονται χρόνο και εκπαίδευση για να ανταπεξέλθουν σε περιστατικά δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Σταθεροποίηση καταγράφει το νοσοκομείο Ιπποκράτειο το τελευταίο διάστημα στα περιστατικά κορονοϊού από εφημερία σε εφημερία. Έτσι λοιπόν, στην εφημερία που ολοκληρώθηκε το πρωί, την πόρτα των επιγόντων πέρασαν λίγο περισσότεροι από 140 ασθενείς, τη στιγμή που οι νέες εισαγωγές ήταν 35, ενώ άλλα 35 περιστατικά διερευνώνται ως ύποπτα για νόσης από COVID. Περίπου στα ίδια κατάσταση συνεχίζεται, σταθερά θα λέγαμε. Είχαμε 143 προσελεύσεις στο τμήμα COVID, εισαγωγές περίπου 40 ήτανε. Αυτό σημαίνει έχουμε ένα σταθερό επίπεδο που παραμένει. Μπορεί η εικόνα προσελεύσεων και εισαγωγών να δείχνει σταθεροποίηση και κάποιες φορές μια σχετική ύφεση. Ωστόσο, η κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει ίδια και απαράλλαχτη. Πέρα για πέρα δύσκολη, καθώς άδειο κρεβάτι δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, με τις 26 κλίνες να είναι κατηλημμένες από διασωληνωμένους ασθενείς. Την ίδια ώρα, άλλος ένας ασθενής νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η εικόνα είναι ότι η μέση του Ιπποκρατίου είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή, αλλά ευτυχώς ήταν ένα-δύο περιστατικά μέχρι χτες που ήταν εκτός μες, τα οποία πιθανόν σήμερα να είναι και αυτά εντός. Άρα είμαστε εκεί σε λίγο καλύτερα επίπεδα. Αυτό που επισημαίνει με νόημα ο επιμελητής της πρώτης ακτινοδιαγνωστικής του Ιπποκρατίου Γιάννης Κούτρας είναι πως το νοσοκομείο σε μεγάλο βαθμό ασχολείται αποκλειστικά με περιστατικά κορονοϊού, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες παθήσεις, τα χειρουργεία και άλλες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν να έχουν πάει πολύ πίσω χρονικά ή και να έχουν ματαιωθεί, καθιστώντας έτσι το Ιπποκράτειο ανήμπορο να ανταπεξέλθει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το μισό νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε κλινική COVID. Οπότε όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει πίσω, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει από και πολύ καιρό και μάλιστα και μερικά σοβαρά χειρουργεία τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει το νοσοκομείο. Και όλα αυτά με γιατρούς και νοσηλευτές να βρίσκονται προπολού στα κόκκινα και στα όρια της αντοχής τους, αφού είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν πυρετωδώς για να αντιμετωπίσουν τα βαριά περιστατικά. Από την άλλη, κανείς δεν πρέπει να λησμονεί ότι οι υγειονομικοί του νοσοκομείου έχουν κυριολεκτικά αποψηλωθεί σε αριθμό ελαίων αναστολών, συνταξιοδοτήσεων ή παρετήσεων και έτσι οι υπάρχοντες εργαζόμενοι υπερβάλλουν εαυτόν για να καταφέρουν να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή τους. Εξαδενωμένο και λιγότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε λιγότεροι από ό,τι ήμασταν πέρυσι ή πρόπερσι λόγω των αναστολών. Λόγω των συνταξιοδοτήσεων έχουμε και περιπτώσεις παρετήσεων στο δικό μας νοσοκομείο. Άρα έχουμε ουσιαστικά λιγότερο προσωπικό από ό,τι όταν ξεκίνησε η πανδημία. Ο κύριος Κούτρας ανέφερε αστοχίες στον χειρισμό της επιστράτευσης ιδιωτών γιατρών, καθώς όπως είπε, οι επιταγμένοι γιατροί που ανέλαβαν καθήκοντα στο Ιπποκράτειο είναι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και όχι δευτεροβάθμιας και έτσι θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστούν και να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Κάποιοι συνάδελφοι που ήρθαν το προσπαθούν να προσαρμοστούν. Αυτό είναι πραγματικότητα ότι δεν είναι λύση συγκεκριμένος τρόπος επίταξης, διότι ουσιαστικά φέρνουν γιατρούς ιδιώτες που έχουν τα ιατρία τους, άρα γιατρούς πρωτοβάθμιας, οι οποίοι για να μπορέσουν να κάνουν δευτεροβάθμια περίθαλψη, γιατί αυτό είναι το νοσοκομείο, για εσωτερικούς νοσηλευόμενους ασθενείς, θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής και εκπαίδευσης. Αυτό που δηλώνει ο κύριος Κούτρας είναι πως για να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια τόσο στο νοσοκομείο όσο και στους υγειονομικούς, είναι να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού που θα δώσουν λύσεις και ανάσες στο σύστημα υγείας που δυστυχώς στενάζει εδώ και καιρό.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, το νυχτοκάματο του τρόμου βίωσε ένας 47χρονος οδηγός ταξί όταν ένας άντρας και μία γυναίκα που προσποιήθηκαν τους πελάτες, τον απείλησαν με μαχαίρι, τον χτύπησαν άγρια στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και τελικά του απέσπασαν το ποσό των 500 ευρώ όταν έφτασαν στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Οι οδηγοί ταξί είναι ανάστατοι, καθώς όπως λένε συχνά πυκνά γίνονται στόχος αδίστακτων κακοποιών, φοβούμενοι ακόμα και για τη ζωή τους, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή της αστυνομίας, ώστε να μην αναγκάζονται να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα εν ώρα υπηρεσίες. Άγιο είχε ένα 47χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος έζησε χθες το βράδυ τον απόλυτο εφιάλτη, την ώρα που μετέφερε ένα ζευγάρι, το οποίο όπως αποδείχθηκε δεν ήταν πελάτες, αλλά αδίστακτοι κακοποιοί. Τα δύο άτομα, αφού πρώτα έβγαλαν ένα μεγάλο μαχαίρι, ακινητοποιώντας τον έντρομο οδηγό, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι ακριβώς συνέβαινε, δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν αρκετές φορές στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον, με τον άτυχο άνδρα να μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Ήταν ένα ακόμη περιστατικό από τα πολλά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Είμαστε κι εμείς θύματα ληστιών. Αλλά χθες ένας δικός μας συνάδελφος έπεσε και θύμα ξυλοδαρμού, εκβιάστηκε, χτυπήθηκε, του τράβηξαν μαχαίρι και το ότι ζει και είναι καλά είναι πολύ τυχερός. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν ο 47χρονος οδηγός ταξί πήρε με το όχημά του έναν άντρα και μια γυναίκα από την περιοχή της Μενεμένης, όπου του ζήτησαν να τους μεταφέρει στον Δενδροπόταμο. Δυστυχώς, αυτή δεν θα ήταν μια απλή κούρσα από τις πολλές που κάνουν καθημερινά οι οδηγοί ταξί, αλλά κυριολεκτικά το νυχτοκάματο του τρόμου για τον 47χρονο, ο οποίος σημειωτέων βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στη δουλειά. Έχει επιβιβάσει ένα ζευγάρι κάπου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω ακριβώς, του ζήτησαν να μεταφερθεί στο Δενδροπόταμο και όπως γίνεται συνήθως πήγαν σε κάποιο δρόμο εκεί μέσα στο Δενδροπόταμο και με απειλή όπλου, όχι όπλου, μαχαιριού και μεγάλο μαχαίρι, του εκβίασαν να του δώσουν χρήματα. Όταν το ταξί έφτασε σε δρόμο του Δενδροποτάμου, οι δύο επίδοξοι ληστές έβαλαν σε εφαρμογή το ύπουλο σχέδιό τους. Έτσι λοιπόν, έβγαλαν το μαχαίρι και στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με μανία τον οδηγό, ενώ κατόρθωσαν να του αποσπάσουν το ποσό των 500 ευρώ και να γίνουν καπνός, αφού χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Το χτύπησαν πάρα πολύ. Το χτύπησαν τον συνάδελφο στο κεφάλι. Είναι στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή. Είναι καλά, ξεφύγει το κίνδυνο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά τα χτυπήματα ήταν πολύ δυνατά. Τα απόσπασαν ένα χρηματικό ποσό και έφυγαν. Όπως ήταν φυσικό, οι συνάδελφοι του άτυχου 47χρονου οδηγού είναι ανάστατοι, αλλά και εξοργισμένοι από το νέο περιστατικό βίας και ληστείας κατά οδηγού ταξί, καθώς, όπως λένε, το κακό έχει παραγίνει και δεν πάει άλλο. Είναι αρκετά, αλλά είναι πιο σοβαρά, αλλά είναι λιγότερο, αλλά τα περιστατικά είναι αρκετά. Νομίζω πως κάτι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και ειδικότερα που σας ανέφερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Μάλιστα, με θλίψη τονίζουν ότι τις βραδινές κυρίως ώρες είναι αδύνατο να πλησιάσουν σε αρκετές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς συχνά πυκνά γίνονται στόχος επιθέσεων από επιτίδιους. 100%. Δηλαδή, δεν τολμούμε να περάσουμε το Βαρδάρι να πάμε προς τα δυτικά. Δεν τολμούμε να διασχίσουμε τη Μοναστηρίου. Δεν μπορούμε να πάμε στο Δενδροπόταμο. Θα έρθουμε το επόμενο διάστημα σε συνεννόηση με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, έτσι ώστε ή θα γίνει κάποια μέρημνα ή θα σταματήσουμε να μπαίνουμε στο Δενδροπόταμο για δρομολόγια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αυτό που δηλώνουν είναι ότι καθημερινά ζουν με το φόβο πιθανής επίθεσης την ώρα που παλεύουν για το μεροκάματο, με τη σωματική τους ακαιρεότητα να κινδυνεύει από τις ωρέξεις αδίστακτων κακοποιών που δεν διστάζουν να τους κάνουν κακό για να αρπάξουν τις εισπράξεις. Γιατί να μας ληστέψουν να σε πάρει 30-40-50 ευρώ δεν είναι. Συμβαίνει σε όλους μας, στον δρόμο περπατάς μπορεί να συμβεί. Το να υπάρχει απειλή μαχαιριού και μεγάλο μαχαίρι, όπως μας είπαν. Το να χτυπηθεί τόσο άσχημα ο συνάδελφός μου, να κινδυνεύει η ζωή του για 50 και 70 ευρώ, δηλαδή ήμαρτον. Και κάποιος πρέπει να μας προστατεύσει. Όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής Κλήμης Λεοντιάδης, οι οδηγοί ταξί σκέφτονται ακόμη και να αρνούνται πλέον τη μίσθωση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα καλούν την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης να επιληφθεί του θέματος για να μπορούν και εκείνοι να αισθάνονται ασφαλείς εν ώρα δουλειάς και όχι να είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Με τον τίτλο «Άκου» και πλάνα από τις πανέμορφες πλαγιές του όρους Βέρμιο, καλλιτέχνες της Νάουσας προσπαθούν
να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τον κίνδυνο που, όπως λένε, αντιμετωπίζουν τα ελληνικά βουνά να μετατραπούν σε βιομηχανικές περιοχές. Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού στέλνουν το δικό τους δυνατό μήνυμα. Τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική παρέμβασή τους. Οι μουσικοί της Νάουσας θέλουν να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην αλόγιστη, όπως αναφέρουν, τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Βέρμιο, αλλά και όλα τα βουνά της Ελλάδας. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε, μου ήρθε αρχές καλοκαιριού, όταν ήδη εγώ από την Άνοιξη είχα ενημερωθεί για την εγκατάσταση 70 νέων ανεμογεννητριών στο Βέρμιο, το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο με 41 ανεμογεννήτριες. Και άρχισα να ψάχνω με εγώ ίδια για να δω κατά πόσο είναι καλό αυτό, γιατί μέχρι τότε είχα την εντύπωση ότι ως ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ως ΑΠΕ, ότι είναι κάτι θετικό και καλό για το περιβάλλον. Και άρχισα να ψάχνω και άρχισα να διαπιστώνω ότι ήδη από την κατασκευή τους, δηλαδή τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για να δημιουργηθούν και πώς δημιουργούνται, κατασκευάζονται, μέχρι και το να μπουν σε διαδικασία να εγκατασταθούν, αλλά και μετά, όχι μόνο πράσινη ανάπτυξη δεν είναι αυτό, όχι μόνο καλό στο περιβάλλον δεν κάνει αυτό, ίσα ίσα επιβαρύνεται. Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού του στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα, αφυπνίζοντας και ευαισθητοποιώντας παράλληλα τον κόσμο. Μέσω του επαγγέλματός μου, πώς σας είπα, είμαι φωτογράφος, βιντεογράφος, να δημιουργήσω ένα ενημερωτικό βιντεάκι για αυτό το πράγμα, ώστε να μάθουν και άλλος κόσμος το τι γίνεται, ειδικά κυρίως οι Ναουσέοι. Και μετά είπα, οκ, το κάναμε αυτό και κάτι άλλο. Και εκεί σκέφτηκα μέσω της τέχνης, δηλαδή πάλι μέσω της μουσικής, να δημιουργήσουμε ένα τραγούδι που να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων και να τους παροτρύνει, να τους κάνει να μπουν σε δικασία να ψάξουν και αυτοί και να δουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία, για πρώτη φορά μόνη μου έκατσα, έγραψα στίχους, δεν έχω ξαναγράψει στίχους στη ζωή μου, αλλά μου γεννήθηκαν τελείως αυθόρμητα και φυσικά. Είμαστε υπέρ των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με την προϋπόθεση όμως ότι είναι όντως αποδοτικές και ωφέλιμες και δεν έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τη φύση, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ακού τα πουλιά που κελαϊδού. Των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σίσα ίσα είμαστε υπέρ. Αλλά με την προϋπόθεση αυτές να είναι πραγματικά ωφέλιμες και να μην καταστρέφουν το περιβάλλον. Δηλαδή, να καταστρέψουμε το περιβάλλον για να το σώσουμε. Τότε τι κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις, πραγματικά λύσεις, που να μην. Δηλαδή, από φωτοβολταϊκές στέγες μέχρι και πολλές άλλες λύσεις, οι οποίες όντως κάνουν καλό και δεν είναι επιζήμιση στο περιβάλλον. Αλλά εκεί δεν υπάρχουν μάλλον πολλά λεφτά. Σύμφωνα με πληροφορίες στην πλευρά της Νάουσας, θα εγκατασταθούν 18 ανεμογεννήτριες αντί για 46 και θα διανυχτούν 20,6 χιλιόμετρα νέοι δασικοί δρόμοι έναντι 36,1 χιλιόμετρων που προβλεπόταν αρχικά. Στη μεριά της Βέρειας θα εγκατασταθούν 25 ανεμογεννήτριες αντί για 46 και θα διανυχτούν 20,7 χιλιόμετρα νέοι δασικοί δρόμοι έναντι 22,2 χιλιόμετρων που προβλεπόταν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσω όπως κάθε βράδυ η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.